Αποκλειστικέ δηλώσει στην κάμερα τη εκπομπή Breakfast Papaki Star παραχώρησε η Ευελίνα Νικόλιζα σήμερα 8 Νοεμβρίου. Η δημοσιογράφο τη εκπομπή Σοφία Ραυτοπούλου τη βρήκε στο αεροδρόμιο όπου επέστρεφε από το Παρίσι μαζί με τη Δέσπινα Καμπούρη και τη ρώτησε για τη σχέση τη Ντορέτα Παπαδημητρίου και του Γιώργου. Η πρώτη αντίδραση τη Εβελίνα Νικόλιζα για τη σχέση Παπαδημητρίου Γεροντιδάκη. Η παρουσιάστρια των Weekenders μίλησε στην εκπομπή και αποκάλυψε ότι γνωρίζει για τη σχέση τη Ντορέτα Παπαδημητρίου με τον ηθοποιό Γιώργο Γεροντιδάκη. Δεν γνωρίζω τίποτα για αυτό για να σα πω. Παιδιά ήμασταν όλοι μια παρέα ήταν πολύ ωραία τα γενέθλια. Εσάς σας τα λένε όλα οι φίλοι σας. Να μιλήσω για ένα υποθετικό ζευγάρι που δεν γνώριζω τίποτα θα ήταν περίεργο και θα με κυνηγήσουν μετά, δήλωσε στη δημοσιογράφο προσπαθώντας να κρύψει την αμηχανία. Υπενθυμίζουμε ότι οι φήμες για τη σχέση των δύο ηθοποιών ξεκίνησαν όταν η Εβελίνα Νικόλιζα δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media από τα γενέθλια της Ντορέτας Παπαδημητρίου όπου φαίνονταν και ο Γιώργος Γεροντιδάκης ανάμεσα στους καλεσμένους. Και οι δύο ηθοποιοί είναι άνθρωποι που θέλουν να κρατάνε την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και γι' αυτό δεν έχουν πραγματοποιήσει καμία επίσημη δημόσια εμφάνιση. Αντιθέτω, έχουν επιλέξει να βγαίνουν, κρυφά ραντεβού αποφεύγοντα τα αδιάκριτα βλέμματα. Αξίζει επίση να σημειωθεί, πω η Ελένη Χατζίδου σχολίασε όσα είπε η Ευελίνα Νικόλιζα, με σκεπτικισμό. Χαρακτηριστική ήταν μάλιστα η αντίδραση τη στον αέρα τη εκπομπή τη, που τα πουλά σε αυτά, Ευελίνα, είπε σχολιάζοντα το απόσπασμα με τι δηλώσει τη παρουσιάστρια των Weekenders. Μεταξύ άλλων, η Εβελίνα Νικόλιζα μίλησε και για την εκπομπή Weekenders εκφράζοντα τι εντυπώσει τη από το project αλλά σχολιάζοντα και τι σχέσει τη με του συμπαρουσιαστέ τη. Περνάμε πάρα πολύ ωραία. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο χρόνο δοθεί στην εκπομπή να ανθίσει θα βλέπετε όλο και ωραιότερα πράγματα. Εμεί είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένε που είμαστε εκεί, αυτό είναι σίγουρο, αποκάλυψε στην κάμερα τη εκπομπή.